Νιώθεις μόνος αυτό το καλοκαίρι. Η θάλασσα σου μοιάζει ένα μακρινό όνειρο. Προσπαθείς να πνίξεις την πληγή σου πίνοντας φραπέ, αλλά τίποτα. Δεν είσαι μόνος σου. Αρκεί να κάνεις το σωστό κλικ. Γιατί με ένα κλικ στο κανάλι Tom & Chill θα νιώσεις την πραγματική δροσιά. Tom & Chill και το καλοκαίρι πάει. Πού πάει το καλοκαίρι? Ρητορικό ήταν. Χαϊδέψωση. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ για να δούμε τα top 10 λάθη μίας από τις αγαπημένες μου ταινίες με σούπερ ήρωες. Του σούπερ ήρωα Spider-Man, της πρώτης του ταινίας που βγήκε το 2002. Πάρτε snacks, πάρτε αναψυκτικά και... φύγαμε! Go web! Fly! Up, up and away, web! Shazam! Go! Go! Go web, go! Νούμερο 1. Όπως συμβαίνει στο 99,9% των ταινιών που ψάχνω για λάθη, το πρώτο λάθος το βρίσκω με το καλημέρα. Είμαστε στην αρχή της ταινίας όπου ο Peter Parker τρέχει για να προλάβει το σχολικό του. Τελικά ο οδηγός αποφασίζει να σταματήσει το ρηματοσχολικό και για να καταλάβετε πόσο nerd είναι ο Peter Parker, τρώει άκυρο από την αρχή nerd του σχολείου. Που πρέπει να είναι και απουσιολόγος. Τόσο nerd είναι! Αλλά το ζουμάκι είναι αλλού. Θέλω να προσέξουμε στο πρώτο πλάνο που γίνεται στο εσωτερικό του λεωφορείου πως αριστερά στις μπροστινές θέσεις κάθονται αρκετά άτομα και συγκεκριμένα αγόρια. Στο επόμενο όμως πλάνο που μπαίνει ο Peter Parker μέσα στο σχολικό και ξαναδείχνει το ίδιο πλάνο, τώρα θα δούμε πως στις μπροστινές θέσεις κάθεται μόνο το κορίτσι nerd. Πού πήγαν όλοι? Νούμερο 2. Πάμε στη σκηνή που η Mary Jane φεύγει νευριασμένη από το σπίτι της και από πίσω τρέχει ο Peter Parker. Θέλω να δείτε πως κάποια στιγμή όταν σταματάνε και δείχνει τον Peter Parker πως από πίσω στο background έρχεται το σχολικό και την ώρα που στρίβει φαίνεται ξεκάθαρα πως στο στενό αυτό δεν υπάρχει κανένα άλλο αμάξι μπροστά του. Βασικά δεν υπάρχει κανένα άλλο αμάξι γενικά. Λίγα δευτερόλεπτα μετά και συγκεκριμένα στο αμέσως επόμενο καρέ όμως, ένα αμάξι πετάγεται από το πουθενά για να παραλάβει τη Mary Jane. Λογικά η Mary Jane εδώ πάτησε πίσω-πίσω, κάτω-κάτω, πάνω τετράγωνο δέλτα. Νούμερο 3. Τον Peter Parker τον έχει δαγκώσει αράχνη λοιπόν και τώρα που το καλοσκέφτομαι δεν αντέδρασε και φυσιολογικά όταν τον δάγκωσε αυτή η αράχνη, συγκεκριμένα δεν αντέδρασε καθόλου. Εγώ, εάν με δάγκωνε αράχνη εκείνη την ώρα, έτσι θα τη δρούσα. Πού να κάτσε εδώ? Ναι, κάτσε εκεί. Πολύ όμορφη είσαι. Πάμε. Φου να σου. Αράχνη, 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 αράχνη. Τον έχει δαγκώσει αράχνη λοιπόν και ενώ ακόμα αυτός δοκιμάζει τις δυνάμεις του, φέρνει ένα δίσκο καπέλο στον αυθόρμητα αντιπαθητικό Flash. Θέλω λοιπόν να προσέξετε πως την ώρα που τρώει αυτόν τον δίσκο στην πλάτη ο Flash, τον τρώει στην αριστερή πλευρά. Λίγα δευτερόλεπτα μετά όμως το επόμενο καρέ όταν σηκώνεται ο Flash για να κάνει τον ταΐ στον Peter Parker, τώρα η βρωμιά έχει μεταφερθεί στη δεξιά πλευρά του μπλουζακίου του. Ζωντανή είναι η βρωμιά. Μπλουζάκι δεν φοράγε ένα πόλο. Ναι. Θυμάσαι μόρα εσύ. Ένα κίτρινο. Με μία φορά που το έχεις δει. Κίτρινο. Νούμερο 4. Πάμε λίγο παρακάτω όταν ο Flash προσπαθεί να δείρει τον Peter Parker. Και θέλω να προσέξετε πως στο πρώτο αποτυχημένο μπουκέτο που ρίχνει κάνει ένα βαθούλωμα πίσω στο φοριαμό. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι ο φοριαμός, είναι αυτά τα ντουλάπια από πίσω. Άσχετη. Κατά τα άλλα όμως, οι φοριαμοί εκτός από αυτό το βαθούλωμα βρίσκονται σε τέλεια κατάσταση. Όμως ένα επόμενο καρέ και χωρίς να το δικαιολογεί κάποια πράξη αυτό, το πάνω μέρος των φοριαμών είναι διαλυμένο. Νούμερο 5. Ο Peter Parker προπονείται για τη μάχη που θα δώσει μετέπειτα πάνω στο ring και προσπαθεί να πετύχει πράγματα με τον ιστό. Πάνω στην προπόνηση λοιπόν πετυχαίνει ένα πράσινο πορτατίφ και το κάνει κομμάτια. Λίγα δευτερόλεπτα μετά όμως που η θεία May τον ρωτάει τι κάνει εκεί μέσα, το βάζω έχει κάνει respawn στο ράφι. Νούμερο 6. Πριν πάμε σε αυτό το λάθος, θέλω να θυμηθούμε ότι από τη στιγμή που δάγκωσε η περιβόητη αράχνη το χέρι του Spider-Man, εκείνος απέκτησε εκτός των άλλων
και την αίσθηση της αράχνης, δηλαδή την αίσθηση, την ικανότητα να αισθάνεται τον κίνδυνο. Και ότι την έχει αποκτήσει αυτή τη δυνατότητα επιτόπου αποδεικνύεται και στην αρχή όπου σώζει τη Mary Jane που πήγε να γλιστρήσει και την έπιασε, αλλά και πριν φάει την μπουνιά του Flash που την αποφεύγει γιατί αισθάνεται τον κίνδυνο. Πάμε τώρα λοιπόν που ο Spidey μάχεται στο ring με την ένεση με πόδια, όπου σε κάποια στιγμή τρώει μια καρέκλα στην πλάτη. Μια πράξη που κανονικά θα έπρεπε να την είχε προβλέψει η αίσθηση της αράχνης, αλλά εδώ δεν δούλεψε για κάποιο λόγο. Νούμερο 7. Η beta version του Spider-Man έχει ήδη δείξει τις δυνατότητες του στο κοινό, ξυλοφορτώνοντας τον πυγμάχο στην μάχη που έγινε πάνω στο ring. Και στην επόμενη σκηνή πηγαίνει να παραλάβει την αμοιβή του από το αφεντικό της φάσης. Σε αυτή τη σκηνή, παιδιά, ο Spider-Man πάει να παραλάβει την αμοιβή του χωρίς μάσκα, που αυτό σημαίνει ότι μόλις αποκάλυψε τη μυστική του ταυτότητα σε τουλάχιστον 4 άτομα. Και εννοείται πως στην υπόλοιπη ταινία κανένας, μα κανένας, δεν αποκαλύπτει το ποιος είναι ο Spider-Man. Γιατί εσείς νομίζατε, ρε, ότι το αφεντικό που θεωρεί υπαίτιο και μοναδικό υπαίτιο κιόλας για την κλοπή των χρημάτων των Spider-Man θα πάει και θα αποκαλύψει τη μυστική του ταυτότητα με την πρώτη ευκαιρία? Υπάρχει και καλός κόσμος εκεί έξω, ρε. Νούμερο 8. Βρισκόμαστε στη σκηνή που ο Green Goblin τα κάνει όλα όπα και η Mary Jane βρίσκεται να κρέμεται από ένα μισοκρεμισμένο μπαλκόνι. Ο Green Goblin λοιπόν πάει να την αποτελειώσει και πριν το κάνει αυτό πετάγεται ο Spider-Man με μια εναέρια κλωτσιά και μπαμ! Πουα! Τι κλωτσίδι ήταν αυτό? Πάμε να το δούμε σε αργή κυρίζη replay! Ω! Για γυρνά το πίσω! Stop! Πού πήγε η Mary Jane, ρε παιδιά? Νούμερο 9. Είμαστε στην ίδια σκηνή, λίγο παρακάτω, που ο Green Goblin βουτάει το Spider-Man και τον πετάει πάνω σε μια σιδεριά ενός παραθύρου. Και όταν γίνεται αυτό λοιπόν, όπως είναι φυσικό, η σιδεριά σπάει. Λίγο μετά όμως που θα ξαναδείξει τον Green Goblin, βλέπουμε πως η σιδεριά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και λίγο πιο μετά, τώρα είναι ακόμα πιο κατεστραμμένη από ό,τι στην αρχή. Τι γίνεται, παιδιά? Πριν πάμε στο τελευταίο λάθος, επειδή σας άρεσε στο προηγούμενο βίντεο, αντί για λάθος θα δούμε μια ωραία λεπτομέρεια στην ταινία. Είμαστε στη σκηνή που η Mary Jane και ο Peter Parker βρίσκονται στο δωμάτιο του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται η θεία May. Και σε κάποια στιγμή αυτοί οι δύο ενώνουν τα χέρια τους και εάν δούμε σε κοντινό που δείχνει τα χέρια του Peter Parker, φαίνεται ξεκάθαρα το δάγκωμα της αράχνης από την αρχή της ταινίας. Μπράβο, guys. Νούμερο 10. Ο Spidey μόλις έχει σώσει το τομάρι της Mary Jane και την πηγαίνει εν αέρια βολτούλα για να κάνει φιγούρα στο κομμενάκι. Γιατί σου λέει, Flash, εσύ βόλτα με το κάμπριο, εγώ βόλτα με τον ιστό. Ποιος κερδίζει εδώ? Για να δούμε, παιδιά, το λάθος όμως σε αυτή τη σκηνή, θα πρέπει να προσέξουμε τα μαλλιά της Mary Jane, τα οποία ανεμίζουν από την ίδια πλευρά που κατευθύνονται κιόλας, αντί να ανεμίζουν από την αντίθετη, όπως θα ήταν φυσικό. Και τώρα το δικό σας σημείο, το λάθος που αποφασίζετε εσείς εάν είναι λάθος ή όχι. Πάμε στο τέλος της ταινίας που ο Spider-Man, spoiler alert, έχει σκοτώσει τον μπαμπά Osborn και το πηγαίνει στο σπίτι του και τον αφήνει νεκρό. Την ώρα λοιπόν που ο Spider-Man αφήνει τον μπαμπά Osborn στο κρεβάτι νεκρό, τον βλέπει ο μικρός Osborn, ο Harry, και τον κατηγορεί επιτόπου για το θάνατο του πατέρα του, χωρίς να έχει καμία απολύτως απόδειξη ότι το έκανε ο Spider-Man αυτό. Είναι σωστό ή λάθος? Γράψτε μου στα σχόλια. Και να σημειωθεί ότι αυτή η λεπτομέρεια είναι βασικό μέρος της συνέχειας των επόμενων ταινιών. Αυτά λοιπόν ήταν τα top 10 λάθη της ιστορικής πλέον πρώτης ταινίας του ανθρώπου Αράχνη. Από εσένα θέλω να πας κάτω στα σχόλια και να μου γράψεις ποιας άλλης ταινίας θέλεις να βρω τα top 10 λάθη της. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα. Ρε, έλα!